Μια ερώτηση θέλω να σου κάνω σχετικά με την τελευταία νύχτα στην κατασκήνωση. Α, πρόσφατα δηλαδή. Και γιατί δεν μου την έκανες από το τηλέφωνο? Γιατί ήθελα να κοιταζόμαστε. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έτσι δεν λένε? Για προχώρα στην ερώτηση, γιατί έχω αφήσει κάτι δουλειά στη μέση. Τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής, έτσι δεν λένε? Ξέρεις τι έγινε εκείνη τη νύχτα? Ναι, όλοι ξέρουμε. Τι ξέρουμε όλοι? Ο Φώτης σκοτώθηκε. Ναι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Εσύ ξέρεις κάτι άλλο ίσως? Σαν τι άλλο να ξέρω? Εγώ δεν είχα καμία ανάμειξη. Είχες, πώς δεν είχες? Έτσι όπως έγιναν τα γεγονότα, φυσικά και είχες, ομαδάρχης ήσουν. Και λοιπόν, εγώ μετά κατάλαβα τι έγινε. Δεν μου πες ποτέ, πώς έτυχε και σε πήρε ο Μάνος στη δουλειά? Τι σχέση έχει αυτό τώρα? Καμία, έτσι άσχετα ρωτάω. Με ήξερα, με εμπιστευότανε και εγώ ήθελα τη δουλειά. Έτσι, τόσο απλά? Εσύ δεν έχω καταλάβει τι θέλεις. Τι πας να βγάλεις από μένα? Τίποτα. Απλά... πολύ απλά μου ακούγονται όλα αυτά τα απλά. Ακούγονται απλά γιατί είναι απλά. Τη Μάνο του Φώτη την ήξερες? Και βέβαια την ήξερα. Και τον πατέρα του επίσης. Ο Φώτης ήταν στην ομάδα μου. Και μετά το συμβάν κράτησες επαφή μαζί τους? Όχι. Δεν είχα λόγο. Δεν τους ξανάδες δηλαδή? Είπαμε όχι. Ούτε Δέσποινα? Ποια Δέσποινα? Τη Μάνο του Φώτη. Έτσι τη λέγανε, δεν το θυμάσαι? Μετά από τόσα χρόνια, όχι, δεν θυμάμαι. Σωστά, που να θυμάσαι. Ούτε βέβαια έμαθες ότι ο πατέρας του πέθανε? Όχι, δεν έτυχε. Άστα. Τελείωσε η ανάκριση. Και γιατί το βλέπεις έτσι? Μια απλή κουβέντα κάνουμε. Το απουσιολόγιο που είχαμε κάηκε. Το έμαθες, φαντάζομαι. Τι θέλεις, Ρε Λουκά? Όχι, λέω. Ήταν γεμάτο απειλές. Και το καινούριο που αναρτήσαμε, δεν ξέρω, το πρόσεξες? Παρέλειψε. Ναι. Και εκεί γράψανε. Κάτι παλαβάκι έτσι. Ξέρεις τώρα, απειλές. Τι να σου πω. Πάντως δεν τις έγραψα εγώ. Ναι, προς Θεού, δεν υπονόησα κάτι τέτοιο. Χαίρομαι. Καλώς, Χριστό. Συγγνώμη που σε καθυστέρησα από τις δουλειές σου. Τα λέμε. Α, και γιατί συναντιέστε κρυφά με το Ρούσο, το είπαμε? Δεν είπαμε. Σωστά. Δεν είπαμε. Άντε, γεια. Γεια.